Κυρίες και κύριοι βουλευτές, η προχθεσινή μέρα, Παγκόσμια Μέρα της Υγείας, ήταν ταυτόχρονα και μέρα δράσης για την υγεία, όπως οι ίδιοι οι υγειονομικοί μέσω των σωματείων τους, της Ομοσπονδίας τους, αποφάσισαν για να αναδείξουν τα κρίσιμα ζητήματα προστασίας της υγείας του λαού μας. Η κοινοβουλευτική ομάδα του ΚΚΕ, όλα τα στελέχη του κόμματος, όλη τη χώρα και εγώ προσωπικά με την παρουσία μου στο Θριάσιο, εκφράσαμε την αλληλεγγύη, τη συμπαράσταση στο δίκαιο αγώνα, ενώσαμε τη φωνή μας με τη δική τους φωνή απαιτώντας μαζικές προσλήψεις γιατρών, νοσηλευτών, λοιπόν υγειονομικών, πλήρη επίταξη ιδιωτικών κλινών, κλινικών, κρεβατιών ΜΕΘ, εξοπλισμού εργαστηρίων, του προσωπικού του ιδιωτικού τομέα της περίθαλψης, ένταξή τους στο κρατικό σχέδιο για την αντιμετώπιση αυτής της επιδημίας, μέσα ατομικής προστασίας για όλους τους υγειονομικούς μας. Αυτή την θεωρούμε μια μικρή δική μας συνεισφορά στον τιτάνιο αγώνα που πραγματικά δίνουν όλες αυτές τις μέρες γιατροί και νοσηλευτές για να σώσουν ζωές συνανθρώπων μας. Σε αντίθεση με την κυβέρνηση, που στα δίκαια αιτήματα των γιατρών, των νοσηλευτών, πότε απαντά μόνο με χειροκροτήματα και ευχαριστίες και πότε στέλνει την ομάδα Δίας μέσα στα νοσοκομεία, όπως έκανε στον Ευαγγελισμό. Όσο για τις προσλήψεις που έχουν ανακοινωθεί, αυτές ξέρετε πολύ καλά πως είναι πίσω από τις ανάγκες όχι της πανδημίας μόνο, αλλά και τις τρέχουσες ανάγκες. Ορισμένοι μάλιστα νομίζουν πως βρήκαν την ευκαιρία να συκοφαντήσουν συνδικαλιστικές οργανώσεις το δίκαιο αγώνα των υγειονομικών. Η χυδαιότητα και η καταστολή ευτυχώς δεν πέρασε, παρά την αντίθετη προσπάθεια διάφορων ανεγκέφαλων, σαλτιμπάνων θα τους έλεγα. Η γύμνια του δημόσιου συστήματος υγείας αποκαλύπτει τις ευθύνες όλων όσων κυβερνήσατε μέχρι σήμερα αυτόν τον τόπο. Και με αυτή τη γύμνια ο λαός μας δεν μπορεί να συμβιβαστεί. Και μην προσπαθείτε να κρυφτείτε πίσω από την ευθύνη, την ωριμότητα, το υψηλό πραγματικά επίπεδο, την επιστημοσύνη της ιατρικής κοινότητας, των επιτελείων που μοχθούν με πραγματική αυταπάρνηση κάθε μέρα προστατεύοντας, αν θέλετε εδώ που τα λέμε, μέχρι τώρα ακόμα και εσάς. Ξέρετε και καταλαβαίνετε πολύ καλά τι λέμε και τι εννοούμε. Ξέρετε επίσης πολύ καλά ότι λόγω της κατάστασης που έχει δημιουργηθεί έχουν ακυρωθεί ιατρικά ραντεβού, χειρουργία, θεραπείες για ασθενείς με σοβαρά προβλήματα όπως είναι οι ογκολογικοί ασθενείς. Γιατί όταν λέτε σε πολλούς από αυτούς να μην πάνε στα νοσοκομεία, πρέπει να τους πείτε και πού να πάνε. Δώστε λύση τώρα.